Αρκετοί. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλούς ηθοποιούς. Έχουμε. Πολύ. Πολύ. Ποιος αρέσει από τη νέα γενιά των ηθοποιών έτσι πολύ, από αυτές που βλέπεις? Πάλι δεν θα κάνω. Ναι. Φοβάσαι που ξεχάσεις κάτι? Ναι, θα τους ξεχάσω, είναι σίγουρο. Αλλά είναι αρκετοί. Τι σ' αρέσει να βλέπεις τηλεόραση? Βλέπεις τηλεόραση καταρχήν? Όχι ιδιαίτερα. Από άποψη ή από έλλειψη χρόνου? Όχι, από ότι δεν είμαι σπίτι. Η καθημερινότητά σου ποια είναι? Κάνω 10 ώρες γύρισμα. Πάω και μια γιόγκα. Βλέπω κανένα θέατρο το βράδυ. Αυτά. Το σπίτι ασχολείσαι? Όσο μπορώ. Τώρα δεν βλέπω και καλά, έτσι πως το λέει. Όσο. Δεν μαγειρεύεις δηλαδή και τα λοιπά? Όχι πολύ συχνά. Δεν είναι το φόρτε σου? Μπα, δεν το έλεγα. Αλλά είσαι, νομίζω ότι είσαι κοκέτα, δηλαδή θα ασχοληθείς με τον εαυτό σου, με... Όχι. Όχι. Ούτε με τι θα βάλεις, με τα ρούχα σου και τα λοιπά? Βαριέμαι αφόρητα, παιδιά. Πάρα πολύ βαριέμαι. Δηλαδή, όταν δεν έχω υποχρεώσεις, μπορώ να κυκλοφορώ σαν το λέτσο και είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό. Με φόρμες, εντελώς αμακιγιάριστη. Δηλαδή, και έτσι βγαίνω έξω. Είχα την εντύπωση ότι είσαι πιο κοκέτα. Πάπα. Λάθος εντύπωση, ναι. Δεν είσαι. Πάντα σε φωτογραφίες και αυτά σε βλέπουμε πολύ πιο σημαίνει. Εντάξει, όταν είναι να πάω κάπου, καλά, ναι. Εννοείται, θα φτιαχτώ. Αλλά όταν δεν είναι να πάω, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι, ξέρεις, να είμαι καθαρή. Αυτό να φοράω καθαρά. Τέλος, από εκεί και πέρα. Ψώνια κάνεις? Για το σπίτι εννοείς? Και για το σπίτι, ναι, για το σπίτι, ναι, βέβαια. Για σένα? Μόνο εγώ κάνω ψώνια. Αν να κάνω, αγοράζω ρούχα και τέτοια. Αγοράζω ρούχα και τέτοια. Το τελευταίο χρόνο καθόλου. Όχι. Το οικονομικό? Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, εμείς έχουμε όμως μία φτηνή λύση, γιατί είναι πολύ ωραία αξεσουάρ, σε πολύ καλές τιμές. Τι ωραία που τα είπαμε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων λες και ονόματα πάντως θα είμαι στον κόσμο. Το θέμα είναι, δεν τα λες τι, είσαι τα ονόματα αυτό. Δεν πειράζει. Να σου πω, η κρίση πόσο σε έχει αγχώσει, φοβήσει, ανησυχήσει? Θλίψει. Θλίψει, αλλάξει τον τρόπο ζωής σου? Όλα αυτά, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ειλικρινά. Είναι όλο το τοπίο που είναι θλιβερό, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέγω ότι η κατάθλιψη ήταν κλινική έτσι, περίπτωση, τη βλέπεις παντού πια, στον δρόμο. Είναι αυτό που ζούμε, δεν ξέρω, δεν είναι τόσο ζωφερό. Και εσύ, πώς αντιδράς? Πώς αντιδράσω? Είσαι αισιόδοξη γενικά από τη φύση σου? Είμαι αισιόδοξη από τη φύση μου. Απλώς ξέρεις τι γίνεται όταν. Ναι, εντάξει. Απλώς όταν βλέπεις να γίνονται τέτοια πράγματα γύρω σου, ο κόσμος να πεινάει, άστεγους στον δρόμο. Δηλαδή, γιατί ματώνει η ψυχή σου και αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Μένεις κέντρο? Ναι, μένω κέντρο. Έχει αλλάξει εσύ, δηλαδή, έχεις αλλάξει την καθημερινότητά σου, κάνεις οικονομίες περισσότερες σε σχέση με παρελθόν? Το συζητώ, εννοείται πως ναι, φυσικά. Κάνεις, Ναι, βέβαια. Όχι ότι ποτέ έκανα σπατάλες, δηλαδή ήμουν πάντα μέσα στα όρια μου. Απλώς τα όρια μου πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν πάει αλλού. Οπότε έχεις αναγκαστεί και έχεις μαζευτεί, ας πούμε, έχεις μαζέψει τα έξοδά σου. Φυσικά. Ναι, είχες βάλει κάποια χρήματα στην άκρη? Ναι, μην φανταστείς κανένα ποσό. Ναι, γιατί κάνοντας αυτή τη δουλειά, πάντα έχεις στο νου ότι του χρόνου θα έχω δουλειά. Ας είμαι λίγο μετρημένη. Οπότε με αυτή τη λογική, ό,τι έχεις πάντως μαζέψει. Εσύ, επειδή είσαι καλή και το λένε όλοι σε αυτό που κάνεις, δεν έχεις μείνει ποτέ χωρίς δουλειά. Όχι, δεν έχει περάσει περίοδος που να είσαι εκτός, ας πούμε, είτε να κάνεις θέατρο, είτε τηλεόραση, είτε πόσα κάτι, ας πούμε. Είσαι, Αλεξάνδρα, πόσα χρόνια είσαι, κάνεις δουλειά? Από το 91. Είναι... 22 χρόνια. 22 χρόνια, ναι. Όσο γνωρίζεις τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη, ναι. Τέλειο. Εντάξει. Για να το κλείσει, μέσα όπως θα ξεκινήσει. Μπορεί να κάνουμε και διαφήμιση στο σύριαλ με λέει Αγγέλη, έτσι. Το Μέγκα. Πρέπει να γνωριστήκατε τώρα στην πρώτη σα δουλειά. Στην πρώτη σα δουλειά. Πρέπει να γνωριστήκατε στην πρώτη. Η Λάμψη ήταν η πρώτη. Αυτό ήταν αλήθεια τότε. Γνωριστήκαμε λοιπόν στο Βαγγέλη. Μα βλέπει ο Βαγγέλη παρεμπιπτόντω, ή δεν ξέρει. Ναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Ελπίζουμε να έρθουμε το καλοκαίρι να ξαναφάμε φέτος. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο φαγητό στο μαγαζί του. Έλα. Τίποτα, αυτά. Δεν υπάρχει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με ρωτούν τα κορίτσια πάνω στο κοντρόλ. Ναι. Πρώτα απ' όλα με φαίνεται εμένα στη δύσκολη θέση. Λένε για το πρόσωπό σου ότι είναι πολύ ωραίο. Και κάτι έχει πει, κάτι κάνει. Αυτό που κάνω χρόνια είναι μεσοθεραπεία.
Μεσοθεραπεία. Μεσοθεραπεία, ναι. Έτσι λέει. Είναι θεραπεία είναι του ιστού. Είναι έγχυση βιταμινών στην πιο βαθιά στιβάδα του προσώπου. Αυτό και το κάνω από 26 χρονών. Ναι, ναι. Το από... κάνω... Άντε. Από μικρή, ε. Λέει, το κάνεις δηλαδή... από μικρή για να μην κάνεις μετά. Να τραβιέσαι. Ναι. Τραβιέσαι. Άρα είδατε, παιδιά, είναι η πρόληψη. Η πρόληψη για μένα είναι αυτό. Ναι, αλλά πες αν εγώ τώρα πάω και κάνω μπότοξ. Μετά δεν θα γίνω... ή το μπότοξ δεν λειτουργεί προληπτικά. Το μπότοξ δεν λειτουργεί προληπτικά. Όχι, αυτό βοηθάει, αυτό που κάνω εγώ η μεσοθεραπεία, που την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλες τις κοπέλες, κορίτσια. Λειτουργεί, προστατεύει το δέρμα, δηλαδή κάνει καλύτερο τον ιστό, βελτιώνει την ποιότητα του ιστού, οπότε κρατάει. Και κάθε πότε το κάνει? Τώρα πια πάω 2 φορές το χρόνο και το κάνω. Δεν... Α, καμιά άλλη συμβουλή ομορφιάς έχεις να μας δώσεις? Όχι, είναι το μόνο που κάνω. Αυτό. Καμιά κρέμα φαρμακείου. Τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό. Σε σταματούν στον δρόμο να σε ρωτήσουν γυναίκες διάφορα τέτοια? Δεν νομίζω ότι με βλέπουν και τόσο περιποιημένοι για να με ρωτάνε τέτοια πράγματα. Έχει εικόνα όμως προς τα έξω. Είδες και τώρα που το συζητούσαν, ναι. Συζητούσαν πάνω στο κοντρόλ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ περιποιημένης, πολύ κοκέτα. Πολύ κοκέτα δεν είμαι. Απλώς σου λέω έχω υπάρξει προσεκτική σε 5 βασικά πράγματα. Ας πούμε στην πρόληψη. Εκεί ήμουν προσεκτική. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Θα σε φιλιά σε όλους στο Σύρια. Φιλιά και στο Βαγγέλη. Στις 9. 9 η ώρα, Βασιλιάδες στο Μέκα. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Γεια σας.